Βικτόρια Νούλαντ. Τι δεν έχουμε ακούσει για αυτή την κυρία, τη μεγίστη διπλωμάτη, που έχει ανακατέψει Ευρώπη και Ευρασία προς όφελος των Αμερικανών σε δύο κυβερνήσεις, με Μπαράκ Ομπάμα και Μπούς. Εγώ σας δείχνω συχνά πυκνά ένα έγγραφο που επιδεικνύει ο Πούτιν της Κωνσταντινούπολης για μια συμφωνία τότε. Αλλά ποιοι επηρέασαν την Ουκρανία να οπισθοχωρήσει και να γίνει πόλεμος. Τώρα το παραδέχεται και η Βικτόρια Νούλαντ που γνωρίζει ρωσικά, που γνωρίζει από κουλτούρα και από Ουκρανία και από τις σκοτεινές μέρες του Μάιντανου. Μας αφήνει άφωνους. Επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση Biden Harris ήταν αυτή που εμπόδισε την Ουκρανία από το να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία. Ανερυθρίαστα, η υψηλόβαθμος αξιωματούχος του State Department, United States of America, για την αντραπή παραδέχεται το ρόλο της σε κρυφούς ελιγμούς και μηχανογραφίες κατά Ρωσίας. Υπάρχει και το σοκαριστικό ψευδόνυμο της κυρίας Νούλαντ για Ευρωπή. Εδώ δεν θα το αναφέρω. Ξαναείδα το ρεπορτάζ από τους δύο συνεντευξεζόμενους. Το Ρώσο δημοσιογράφο Μίχαηλι Ζίγκαρ και την κυρία Νούλαντ. Αναφέρεται και στο Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον που έπεισε τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι να αποχωρήσει από πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με Μόσχα μόλις είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Ναι, η συμφωνία απαιτούσε πλήρη δέσμευση για την ουκρανική ουδετερότητα εις ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ. Άπαντες! Η παγκοσμιότητα το γνωρίζει. Η Νούλαντ σχολίασε ότι ήταν σχετικά αργά όταν το Κίεβο άρχισε να αναζητά καθοδήγηση για την ειρηνευτική συμφωνία από την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Οι δύο πλευρές ήταν σημαντικά κοντά σε συμφωνία. Της το τονίζει ο Μίχαηλ Ζίγκαρ. Να τονίσω, είναι εξόριστος Ρώσος δημοσιογράφος. Κάπου λέει η κυρία Πέτης του Πούτιν ήταν θαμμένη σε ένα παράρτημα αυτού του εγγράφου που επεξεργάζονταν. Περιελάμβανε όρια στα ακριβή ιδιοπλικών στημάτων που θα μπορούσε να έχει η Ουκρανία μετά τη συμφωνία. Δεν άρεσε αυτό στην Ουάσιγκτον που θα άφηνε την Ουκρανία στηρωμένη ως στρατιωτική δύναμη. Παρακαλώ, η λέξη στηρωμένη επαναλαμβάνεται πολλές φορές εξεπλάγιν. Δεν ζητήθηκε, τονίζει, από τη Ρωσία να υποχωρήσει. Η Ρωσία δεν έπρεπε να έχει μια ουδέτερη ζώνη από τα ουκρανικά σύνορα. Δεν απαιτήθηκε να έχει τους ίδιους περιορισμούς στο στρατό της απέναντι στην Ουκρανία. Τα βλέπετε κιόλας. Πρωταρχικό μέλημα, τον είπα, δεν ήταν ο ουκρανικός λαός να επιτύχει ειρήνη με κάθε δυνατό τρόπο. Αλλά να εξασφαλίσουμε Ουάσιγκτον και ΝΑΤΟ από δυναμμένη Ρωσία. Εφόσον δεν επέτευχε αυτό, έσκυσαν τα χαρτιά, πήγαν σπίτι τους ησυχοί και βλέπαν την Ουκρανία να φλέγεται. You know, how much he could hold. So Russia had an interest at that time in at least seeing what it could get. Ukraine obviously had an interest if they could stop the war and get Russia out. So this was something that was worked up, that the Turks offered a venue. We were not in the room. We were actually not very much aware of what any kind of deal was. We just sort of said, look, we're here to support. If you want us to no more, no less, we're here. And we never were completely sure how empowered either negotiating team was, whether Putin really was ready to sign on to what his team had agreed to, and whether Zelensky was either.
But relatively late in the game, the Ukrainians began asking for advice on where this thing was going. And it became clear to us, Η Ζαχάροβα με τη σειρά της που ποτέ δεν μασά τα λόγια της τόνισε. Η Δύση δεν επεδίωξε ποτέ μια πολιτική ή διπλωματική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης. Οι αποκαλύψεις της Νούλαντ επιβεβαιώνουν αυτή τη θέση. Απόδειξε ενοχή στα λόγια της Βικτόριας Νούλαντ. Είπα και Βρετανία υπονόμευσαν την ειρήνη. Τονίζω υπονόμευση Συμφωνιών Κωνσταντινούπολης Απρίλιος του 22, το είδατε και στο βίντεο. Υπάρχει μια πραγματική εγκληματική συνωμοσία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας, καταλήγει η Μαρία Ζαχάροβα, όπου την τονίζει είχε συμφωνήσει σε όλες τις παραμέτρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. Εκκριμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.